Καλημέρα σας, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα. Προσοχή τις πρώτες πρωινές ώρες τώρα στις τοπικές ομίχλες, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας κυρίως υπηρετικής χώρας, όχι μόνο σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αλλά ακόμα και σε παιδινές περιοχές, λόγω των αυξημένων τιμών της σχετικής υγρασίας, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, ίσως και πολύ περιορισμένη, σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Σιγά-σιγά, όσο πλησιάζουμε προς τις 10-11 το πρωί, η ορατότητα θα φτιάξει και θα έχουμε πραγματικά πάρα πολύ καλή ορατότητα. Τώρα τις πρώτες πρωινές ώρες. Ας περάσουμε να δούμε σε γενικές γραμμές την εξέλιξη του καιρού στην χώρα μας, όπου σήμερα, όπως βλέπετε, θα είναι πάρα πολύ καλές συνθήκες. Έθριος ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μόνο από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις, κυρίως πάνω από τις ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν κάποιες ασθενείς κατά βάση τοπικές βροχοπτώσεις. Και μιλάμε πάντα, να το ξεκαθαρίσουμε, για τις ορεινές περιοχές. Εκεί θα εμφανιστούν τα φαινόμενα των ασθενών τοπικών βροχοπτώσεων. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου κατά μέση τιμή, γιατί θα υπάρξουν περιοχές στην κεντρική Μακεδονία και στη Θράκη, όπου ο υδράλιος θα φτάσει τοπικά ακόμα και στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά τμήματα της χώρας, στους 22 με 23 στις υπόλοιπες κεντρικές και νότιες υπηρετικές περιοχές. Λίγο πιο χαμηλές οι τιμές της θερμοκρασίας σε περιοχές των νησιών, το Ανατολικό Αιγαίο στους 18 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη στους 20 βαθμούς Κελσίου και στους 19 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του Νότιου Ανατολικού Αιγαίου, στη Ρόδο και στο Καστελόριζο. Οι άνεμοι τώρα στο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2-4 μποφόρ ασθενείς. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, αν και κατά πόσον θα γίνουν αυτές σήμερα δεν ξέρουμε. Ενώ γενικά στο Αιγαίο βοριάδες επίσης για όλο το 24ωρο με ένταση 3-5 μποφόρ και τοπικά ίσως και 6 στις νοτιοανατολικότερες περιοχές του Αιγαίου. Μιλάμε για τα ανατολικότερα τμήματα των Κυκλάδων από την Ικαρία μέχρι τη Ρόδο και στο Καρπάθιο Πέλαγος. Σε αυτές τις περιοχές περιμένουμε το εξάρι σήμερα. Να περάσουμε στην Αττική, όπου φαίνεται να συνεχίζεται ο καιρός ο χθεσινός με την ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έθριος ο καιρός και τις βραδινές ώρες. Κάποιες τοπικές ομίχλες τώρα τις πρώτες πρωινές ώρες θα απασχολήσουν σποραδικά τον ομό. Ενώ η θερμοκρασία από 9-21 με 22 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι γενικά βοριάδες, 2-3 μποφόρ όπως βλέπετε στον Σαρονικό από βορειοδυτικές διευθύνσεις και μέχρι και 5 μποφόρ τοπικά στη θαλάσσια περιοχή του Καβοντόρου. Εκεί συνηθίζονται οι μέγιστες εντάσεις των ανέμων, στα ανατολικά τμήματα της Αττικής, στο νότιο Ευωϊκό. Στην Θεσσαλονίκη παρόμοιο το σκηνικό με κάποιες τοπικές νεφώσεις, ηλιοφάνεια τις πρώτες πρωινές ώρες, αφέστατα με κάποιες τοπικές νεφώσεις θα περιμένουμε μετά το μεσημέρι προς το βραδάκι στον νομό Θεσσαλονίκης, ίσως να πυκνώσουν λίγο όσο πλησιάζουμε προς τις βραδινές ώρες. Δεν περιμένουμε τοπικές βροχοπτώσεις σε καμία περίπτωση. Η θερμοκρασία από 8-20 βαθμούς Κελσίου, ενδεχομένως και 21. Ενώ οι άνεμοι γενικά στο θερμαϊκό θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-3 μποφόρ, χωρίς να δημιουργείται κανένα πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και εκεί. Να περάσουμε να δούμε πού θα φτάσει ο υδράλιος σήμερα. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και θα έχουμε αυξημένες τιμές στις τιμές θερμοκρασίας. Όπως και αύριο, όπως και την Πέμπτη, γενικά θα έχουμε όλη αυτή τη βδομάδα αυξημένες τιμές. Στην Πάτρα λοιπόν θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου, στο Ηράκλειο στους 18, Λάρισα 23. Σύρος 16, Βόλος 23 και Καβάλα 22 βαθμοί Κελσίου. Ιωάννα 23, βλέπετε και Φλόρινα 19. Η Φλόρινα ξέφυγε από τις χαμηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Αλεξανδρούπολη 22, Ναύπλιο 23 βαθμοί Κελσίου, Σαντορίνη 17, Ρόδος 19 βαθμοί Κελσίου, Κος 18, Μυτιλίνη 20, Καστελόριζο 19, Κέρκυρα 19, Ικαρία 16 και Πτολεμαΐδα 22 βαθμοί Κελσίου.